Αν δεν είσαι πρόθυμος να ρισκάρεις για το ασυνήθιστο, θα πρέπει να συμβιβαστείς με το συνηθισμένο. Ευτυχία δεν είναι κάτι που αναβάλεις για το μέλλον. Είναι κάτι που σχεδιάζεις για το παρόν. Η οικονομική καταστροφή αρχίζει με την νοοτροπία να κάνουμε λιγότερα και να θέλουμε περισσότερα. Μάθε να κρύβεις τις ελλείψεις σου και να δείχνεις την ικανότητά σου. Μια συνεφιασμένη μέρα δεν μπορεί να τα βάλει με μια ηλιόλουστη προδιάθεση. Ο απεσιόδοξος παραπονιέται για τον άνεμο, ο αισιόδοξος περιμένει τον άνεμο να αλλάξει και ο ρεαλιστής ρυθμίζει τα πανιά. Η επιτυχία βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση της φυσικής ροής των πραγμάτων. Θα βρούμε την αληθινή ψυχική γαλήνη μόνο με την αποδοχή του χειρότερου ενδεχόμενου. Δεν είμαι αποτέλεσμα των περιστάσεών μου, είμαι αποτέλεσμα των αποφάσεών μου. Η πειθαρχία είναι η γέφυρα μεταξύ στόχου και επίτευξης του στόχου. Ένα ζεστό χαμόγελο είναι η διεθνής γλώσσα της καλοσύνης. Στη ζωή σου έρχεται η χαρά όταν έχεις με την ασχοληθείς, έχεις ποιον να αγαπήσεις και ποιον να ελπίζεις. Το να αντέχεις την ήττα με αξιοπρέπεια, να υπομένεις την κριτική με ψυχραιμία, να δέχεσαι τιμές με μετριοφροσύνη, όλα αυτά είναι ενδείξεις ωριμότητας και μεγαλείου. Σήμερα είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα, γιατί δεν την έχουμε ξαναζήσει ποτέ πριν. Δεν θα τη ζήσουμε ποτέ ξανά, είναι η μοναδική μέρα που έχουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ακούν με πρόθεση να καταλάβουν, ακούν με πρόθεση να απαντήσουν. Όσο πιο έξυπνος είναι ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο αναγνωρίζει τον εαυτό του σαν ανόητο. Παλιά έλεγα ότι ελπίζω να αλλάξουν τα πράγματα, μετά έμαθα ότι ο μόνος τρόπος που μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα για μένα, είναι να αλλάξω εγώ. Ο μέτριος δάσκαλος μιλάει, ο καλός δάσκαλος εξηγεί, ο εξαιρετικός δάσκαλος δείχνει, ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει. Ο χαρακτήρας δεν είναι κάτι με το οποίο γεννήθηκες και που δεν μπορεί να αλλάξει, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα. Είναι κάτι με το οποίο δεν έχεις γεννηθεί και πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη να το διαμορφώσεις. Αν δεν σχεδιάζεις το πλάνο για τη δική σου ζωή, είναι πιθανό να πέσεις στο πλάνο κάποιου άλλου και μάντεψε τι έχει σχεδιάσει για εσένα, όχι πολλά. Όλα αλλάζουν όταν εσύ αλλάζεις. Οριμότητα είναι να υποφελείσαι χωρίς να απολογείσαι και να μην παραπονιέσαι όταν κάτι δεν πάει καλά. Οι δυσκολίες κάνουν κάποιους ανθρώπους να σπάνε και κάποιους να σπάνε ρεκόρ. Η πίστη βλέπει ένα μπουμπούκι σε έναν βολβό, έναν κήπο σε έναν σπόρο και μια τεράστια βελανιδιά σε ένα κουκούτσι. Να είσαι υπομονετικός με τον εαυτό σου. Η αυτοβελτίωση είναι ευαίσθητη, είναι άγιο χώμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη επένδυση. Να προσέχετε τον άνθρωπο που σας προσβάλλει, γιατί προσπαθεί να σας δείξει την ανωτερότητά του. Όταν πραγματικά ακούς κάποιον άλλο από τη δική του άποψη και ανταποκρίνεσαι με βάση αυτή την κατανόηση, είναι σαν να του δίνεις συναισθηματικό οξυγόνο.